Θέλω να πω ένα μπράβο στα παιδιά που για να προμηθεύσουν με πράγματα τα μαγαζιά εδώ στην Αράχοβα. Δείτε και τον άλλο το φίλο. Πώς σε λένε, Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης. Δείτε πώς κουβαλάει τα λάδια, τα νερά, τα ταχίνια. Και ο Γιώργος κουβαλάνε εδώ στα σκαλάκια, τα 264 σκαλάκια, αλλά εσείς ευτυχώς αναμένετε καμία πενταριά μόνο. 45. Τα 45 πρώτα αναμένετε για να προμηθεύσετε τις επιχείρησες. Και έρχεστε από τα σούπερ μάρκετ της Λιβαδιάς. Και κάνουν διανομή Δελφούς, Αράχοβα. Αλλά εδώ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Ναι, αυτό είναι δύσκολο. 45 σκαλιά. Το φορτηγό είναι γεμάτο και εσείς πρέπει τα πράγματα σιγά σιγά να τα πάτε πάνω. Για να καταλάβεις πώς τα κουβαλάνε τα παιδιά, αυτά είναι τα σκαλιά. Βλέπεις τον Γιώργο και το αυτοκίνητο το έχουν παρκάρει πάνω στον δρόμο της Αράχοβας και παίρνουν τα πράγματα από εδώ και τα πάνε πάνω για να βαίνουν τα σκαλιά. Και επειδή είδα τα παιδιά από το σούπερ μάρκετ, όπως τώρα εδώ καλή ώρα, να κουβαλάνε τα πράγματα. Μήπως θα ήταν πιο σωστό από την εταιρεία να τους προμηθεύσουν αυτό το μηχάνημα που είχαμε δει και στη Σύρο και σας το δείχνω τώρα στα πλάνα μας. Το οποίο μηχάνημα δουλεύει με μπαταρία. Γεια σου Γιώργα ρε. Μισή ώρα είμαστε εδώ, κουβαλάει συνέχεια το παιδί. Να τους πάρουν λοιπόν αυτό το μηχάνημα που κουβαλάει με μπαταρία τα πράγματα αντί να τα κουβαλάνε με τα χέρια τους και να έχουν ψοφήσει. Λέω, μήπως για να στείλουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ που δόξα τω Θεώ βγάζουν ένα σκασμό λεφτά. Άλλωστε, αν βγήκαν κάποιες επιχειρήσεις ωφελημένες από τον COVID, αυτές ήταν τα σούπερ μάρκετ. Ακολούθησε το Tips by Marcos στο TikTok και κάνε follow το Marcos TV στο Instagram.